Συνεργάστηκε με τον πρόεδρο και αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, τον κύριο Πικραμένο, τον υπουργό ψηφιακής διακυβέρνησης, τον κύριο Παπαστεργίου, τον γενικό γραμματέα λιμενικής πολιτικής, τον κύριο Κυριαζόπουλο, αλλά και κορυφαία στελέχη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σήμερα υποψήφιος ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, μιλάμε για τον κύριο Ανδρέα Ζαμπούκα, που είναι και συνάδελφος. Να τον καλωσορίσουμε στην εκπομπή μας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή επιτυχία σας ευχόμαστε για τις ευρωεκλογές. Και θα πάμε να δούμε το πώς αποφασίσατε αρχικά να ξεκινήσετε αυτή τη διαδικασία. Είδατε πώς είναι τα πράγματα εσωτερικά και είπατε ότι είναι μια καλή ευκαιρία να κάνω κι εγώ κάτι για την Ευρώπη. Πρώτα-πρώτα, ένας δημοσιογράφος από μόνος του με την ιδιότητα που έχει είναι πολιτικών. Εγώ δεν τα ξεχωρίζω και πολύ, διότι ίσως είναι ένα στάδιο πριν από την εξουσία, δεδομένου ότι ελέγχεις την εξουσία, προτείνεις την εξουσία πράγματα και πολλές φορές είσαι η αιτία που η εξουσία θα οδηγηθεί στις αποφάσεις της για να φέρει ένα αποτέλεσμα. Οπότε, αφού μου δόθηκε ευκαιρία να χειριστώ πάρα πολλά ζητήματα της κυβέρνησης από μια άλλη θέση, δηλαδή στον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης δεν ήμουν γραφείο τύπου, διαχειρίστηκα αρκετά πράγματα σε διοικητικό επίπεδο. Το ίδιο συμβαίνει και τώρα στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Οπότε έμαθα από πρώτο χέρι τι είναι πολιτική και τι είναι στην πραγματικότητα πολιτική, έτσι. Γιατί το κομμάτι του διοικήντου, του διαχειρίζεστε, είναι ακριβώς αυτό που εννοούμε πολιτική. Δεν είναι μόνο το να σφίγγεις χέρια, να κυνηγάς ψήφους και να μιλάς ωραία στις γειτονιές. Τέλος πάντων, ήταν μια απόφαση που σίγουρα δεν την πήρα πολύ εύκολα. Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα, δεδομένου ότι ο χρόνος είναι πολύ μικρός για να κάνει προεκλογική εκστρατεία ένας άνθρωπος σαν και εμένα. Δεν είμαι αναγνωρίσιμος σε ολόκληρη την Ελλάδα. Είμαι σχετικά αναγνωρίσιμος λόγω της ιδιότητάς μου ως δημοσιογράφου. Από εκεί και πέρα όμως, καταλαβαίνετε πόσο δύσκολο είναι να σε μάθουν σε όλη την Ελλάδα σε αυτό το μικρό χρονικό διάστημα για να κατανοήσουν το ποιος είσαι και αν αξίζει να πας στην Ευρωβουλή. Φοβηθήκατε ποτέ, ας πάμε και σε αυτή την ερώτηση που θα απασχολήσει ειδικά ανθρώπους που είναι μέσα στο χώρο, φοβηθήκατε ποτέ ότι θα πούν ότι ο κύριος, ας πούμε, Ζαμπούκας γράφει, υποστηρίζει το τάδε κόμμα? Ότι δηλαδή παίρνετε μέσα από τα γραπτά σας κείμενα θέση, όχι τώρα που είσαστε ευρωβουλευτής υποψήφιος, αλλά και πριν. Έπαιρνα θέση. Πάντα έπαιρνα θέση. Δεν κρύφτηκα. Ότι παίρνει θέση εννοώ και υποστηρίζει κάποιο συγκεκριμένο κόμμα. Αυτό δηλαδή. Όχι, δεν υποστήριζα τη Νέα Δημοκρατία με την έννοια που το λέτε, δηλαδή να είμαι στρατευμένος στο κόμμα κτλ. Τουλάχιστον μέχρι το 19 που πήγα στην αντιπροεδρία της κυβέρνησης. Αυτό που έκανα ήταν ότι πάντα δήλωνα ότι είμαι φιλελεύθερος, πάντα είχα έναν ευρωπαϊκό προσανατολισμό και ήταν σαφές ότι η Νέα Δημοκρατία εξέφραζε πολλά κοινά πράγματα με αυτά που εξέφραζα κι εγώ. Δηλαδή δεν είναι απαραίτητο ότι ο εαυτός μου ήταν δοσμένος σε κάτι. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι ένα κόμμα ακολουθεί αυτό που ήμουν εγώ, όχι εγώ το κόμμα απαραίτητα. Και αυτό συμβαίνει με πολλούς ανθρώπους. Δηλαδή, έχουμε προσωπικότητα, δεν είμαστε αντικειμενικοί, είμαστε υποκείμενα. Γράφουμε άρθρα και στα άρθρα που γράφουμε κάτι θέλουμε να πούμε. Αν αυτό το κάτι το ακολουθεί μια κυβέρνηση, ένα κόμμα, μια ιδεολογία, τι να κάνουμε, δεν γίνεται διαφορετικά. Εγώ δεν έκρυψα ποτέ τη συμπάθειά μου ασφαλώς προς τη Νέα Δημοκρατία, αλλά δεν υπήρξε και ποτέ στρατευμένος. Δηλαδή, αν αναζητήσει κανείς άρθρα μου στο παρελθόν, θα δει ότι και κριτική ασκούσα σε διάφορα πράγματα και πολλά πράγματα δεν μου άρεσαν και τα έγραφα. Από εκεί και πέρα, πάντα έχω έναν ευρωπαϊκό προσανατολισμό. Είμαι φανατικά φεντεραλιστής. Θέλω να ενωθεί η Ευρώπη. Θέλω να υπάρξει πολιτική ενοποίηση. Θέλω πολλά πράγματα που τα θέλει και η Νέα Δημοκρατία. Και έτσι καταλήξαμε να είμαι στο Ευρωψηφικό Δελτίο. Μάλιστα. Και τώρα πώς θα μπορέσουμε να καταφέρουμε τη χώρα μας να την ανεβάσουμε περισσότερο, να πούμε ότι είναι μέσα στην Ευρώπη, ότι αξίζει να είναι μέσα στην Ευρώπη, να διεκδικήσουμε πράγματα και να μας σέβονται και τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά κράτη, έτσι, να υπάρχει αυτή που λέτε και εσείς η ενοποίηση να τα καταφέρουμε. Είναι εύκολο? Αυτό είναι το βασικό μου μέλημα, αν εκλεγώ, να κάνω τους Ευρωπαίους να λατρέψουν τους Έλληνες. Και όχι να τους λατρέψουν για το μουσακά, το τζατζίκι και τη θάλασσα. Έτσι, να τους λατρέψουν επειδή οι Έλληνες είναι άξιοι σεβασμού στην Ευρώπη. Και ότι εδώ κάνουμε και κάποια πράγματα σοβαρά.
και στην τεχνολογία κάνουμε πράγματα και η οικονομία μας έχει βελτιωθεί και επενδύσεις μπορούν να έρθουν και είμαστε και μια ισχυρή χώρα στην ακριτική Ευρώπη. Έχουμε ισχυρή άμυνα. Πολλά πράγματα έχουμε, τα οποία οι Ευρωπαίοι πρέπει να τα σέβονται. Έχουμε και κράτος δικαίου, έτσι. Έχουμε και καλή δημοκρατία, που πρέπει να εξηγούμε τι σημαίνει αυτό για μας και να μην επιτρέπουμε να ψηφίζονται καταδικαστικά ψηφίσματα για τη χώρα μας. Πρέπει να έχουμε το νου μας για το τι γίνεται εκεί μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Υπάρχουν άλλοι 700 ευρωβουλευτές από όλες τις χώρες. Εγώ θέλω όταν τελειώσει η θητεία μου το 2029, αν πάνω να καλά φυσικά, να τους έχω πείσει ότι η Ελλάδα είναι κάτι πολύ σημαντικό για την Ευρώπη. Γι' αυτό θα πασχίσω. Το ελπίζουμε αυτό να συμβεί. Για αυτούς που δεν έχουν ακόμα πιστεί ότι δεν θέλω να πάω να ψηφίσω, αρνούμε για οποιονδήποτε λόγο, τι θα τους λέγατε για να τους πείσετε να δώσουν την ψήφο τους σε όποιο κόμμα αυτοί επιθυμούν? Θα τους έλεγα ότι η Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή είναι το πιο οργανωμένο κόμμα στην Ευρώπη. Θα τους έλεγα ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ένα πρόσωπο το οποίο όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά πανευρωπαϊκά απολαμβάνει πολύ μεγάλης εκτίμησης. Και θα ήθελα να πω και μια ξεχωριστή κουβέντα για τις ηλικίες από 17 έως 30. Δεν ξέρω αν το κοινό σας έχει αυτές τις ηλικίες. Ελπίζω να... Τους έχουμε. Ναι. Λοιπόν, ότι έχουν το δικαίωμα να ελπίζουν σε κάτι καλύτερο και αυτό δεν θα το βρουν σε συνθήματα και φαντασιώσεις που άλλα κόμματα πολύ εύκολα μπορούν να προτείνουν. Γιατί όταν είσαι σε νεαρή ηλικία, θέλεις να αλλάξεις τον κόσμο, οραματίζεσαι πράγματα, έχεις έναν αρωματισμό μέσα σου και μπορεί να εκνευρίζεσαι, να σου τη σπάει καμιά φορά τι αποφάσεις μπορεί να παίρνει μια κεντροδεξιά κυβέρνηση. Αλλά δεν είναι έτσι τα πράγματα. Η πολιτική και η διοίκηση και η εξουσία είναι πραγματικότητα. Δεν είναι αυτό που θα θέλαμε να είναι, αλλά είναι το εφικτό, αυτό που μπορούμε να κάνουμε. Η Νέα Δημοκρατία παραμένει το πιο σοβαρό κόμμα αυτή τη στιγμή. Έχω την αίσθηση ότι δεν υπάρχει άλλη σοβαρή λύση. Αν στο μέλλον βρεθεί κάποια, να το ξανασυζητήσουμε. Αλλά αυτή τη στιγμή και εν ώψη ευρωεκλογών, η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη εγγύηση και για τη σταθερότητα της χώρας και για αυτό που θα θέλαμε ως ελπίδα για το μέλλον. Άρα θα τους πρότεινα να ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία, να μην πάνε για μπάνιο και να πάνε μετά για μπάνιο και φυσικά να βάλουν και ένα σταυρό σε μένα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή επιτυχία, κύριε Ζαμπούκα. Σας ευχόμαστε. 9 Ιουνίου ψηφίζουμε. Ευρωεκλογές 2024. Να είστε καλά.